Σήμερα είναι η μέρα Πέμπτη. Για όσους δεν το γνωρίζετε ενδεχομένως, ανοίγει απόψε τις πύλες του στο Πάρκο Τρίτσι το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Για το λόγο αυτό, και όχι μόνο βέβαια, σκεφτήκαμε να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου, τον κύριο Αμπατιέλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πριν περάσουμε λίγο στα του φεστιβάλ, για πείτε μας εσείς, έτσι, πώς βλέπετε λίγο τις τρέχουσες καθημερινότητας, ακρίβεια, ρεύματα, σούπερ μάρκετ. Ναι. Ακούμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις διάφορες προτάσεις, αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Ναι. Και να το πούμε και ότι δεν είναι και άσχετο με το φεστιβάλ μας. Ναι, καθόλου άσχετο. Απλά για να σας ρωτήσουμε ναι, και άλλα για το φεστιβάλ. Και σαν θέμα το θέτετε. Γιατί θα είναι μια πραγματική ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο να έρθει να ακούσει και από πρώτο χέρι τις προτάσεις του κόμματός μας για όλα αυτά τα ζητήματα και για τα ενεργειακά, την ακρίβεια και όχι μόνο για τις αιτίες των προβλημάτων που είναι σημαντικό, αλλά και για το τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, αυτό σκέφτεται ο καθένας. Και αυτό που βγάζει το φεστιβάλ και που είναι ένα θέμα γενικότερο, είναι ότι όσο και να προσπαθήσει ο καθένας με όλους τους τρόπους να αντιμετωπίσει ατομικά την κατάσταση, και καλά θα κάνει, όλοι αυτό κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι λύσεις δραστικές μπορεί να δώσει μόνο η συλλογική οργάνωση και δράση. Αυτή είναι η δικιά μας θέση, τοποθέτηση. Είναι αυτό που παλεύουμε. Είναι ναι. Παράδειγμα οι κλάδοι εκείνοι, οι εργατικοί, που έχουν καταφέρει ορισμένες αυξήσεις σε μισθούς ή προστασία από εργατικά ατυχήματα, όσο γίνεται βεβαίως. Και είναι αυτό που θα συζητήσουμε και στο φεστιβάλ για το πώς μπορούμε να δυναμώσουμε. Για παράδειγμα, στις 9 του Νοέμβρη έχει προκηρυχθεί μεγάλη πανεργατική απεργία. Και όσο σκεφτόμαστε το τι μπορεί να κάνει ο καθένα μόνος του και δεν μπαίνει και αυτό στη συζήτηση, πώς θα κόψουμε δηλαδή το βήχα σε όσους με φοβερό προκλητικό τρόπο, με πολιτικό κινησμό, λένε ότι αν δεν προσαρμοστείς θα πεθάνεις και σε αυτή την κατάσταση, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, θα λέγαμε εμείς, και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, κοινάλ που την ίδια γραμμή υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια και ως κυβερνήσεις. Έχουν ψηφίσει τους ή άλλους το ΣΥΡΙΖΑ τους μισούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ πάνω από τους μισούς, αρκετά πάνω. Ότι δεν μπορείς να τους κόψεις το βήχα αλλιώς. Δεν μπορείς δηλαδή, αν δεν νεκρώσουν οι τόποι δουλειάς, αν δεν εκφραστεί μαζικά στον δρόμο λαϊκή αγανάκτηση, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε ένα δύσκολο χειμώνα που ξέρετε δεν θα είναι για όλους δύσκολος. Εγώ σε κάποια στοιχεία που διάβαζα προχθές, επιτρέψτε μου, έβλεπα ότι η κλάδη της μεγάλα μονοπόλια στον κλάδο της ενέργειας, την ώρα που εμείς ψάχνουμε το ευρώ, το ρεύμα, κάνουμε οικονομία, αυτό κλπ. Έχουν κερδοφορία 200 και 400% πάνω από όσο είχαν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά δεν είναι για όλους δύσκολος ο χειμώνας. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή συζητήθηκε, είναι και πρόσφατες οι συνεντεύξεις τύπου στη ΔΕΘΗ, τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ισχύει το κάλεσμα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, και προς το Κομμουνιστικό στις Κόμμα. Στις δυνάμεις. Ακριβώς, και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα για συγκυβέρνηση, για προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Εσείς βεβαίως έχετε τοποθετηθεί επανειλημμένως. Θέλετε λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την κουβέντα, ωστόσο. Ναι, τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας. Ναι, τοποθετήθηκε, να μας το πείτε και εσείς, μιας και σας έχουμε τώρα εδώ. Ρε. Ναι, καλά κάνετε. Και τα λέμε. Ναι. Και βάζετε αυτό το θέμα, γιατί το έθεσε και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είτε μιλάμε για τερατογενέσεις από τη μία, είτε για το ζήτημα της λεγόμενης, ο Θεός να την κάνει δηλαδή, τέλος πάντων, προοδευτικής διακυβέρνησης, να αφήσουν έξω από τα βρώμικα παιχνίδια του το κουκουέ. Αυτή είναι η καθαρή μας απάντηση. Με την έννοια ότι αυτό που φαίνεται σε έναν κόσμο, και να σας πω και ειδικά για την νεολαία και τους νέους ανθρώπους, είναι ότι όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους κλην κουκουέ, με βάση τις τοποθετήσεις τους στη ΔΕΘ. Το ξέρετε βέβαια ότι η κριτική που σας γίνεται πάγια, κύριε Αμπατιέλο, είναι ότι μονίμως τα λέτε αυτά από θέση ως αντιπολίτευσης και ότι είναι διαφορετικό να κυβερνά κάποιος και διαφορετικό να είναι μονίμως σε θέση αντιπολίτευσης. Βέβαια, και το κουκουέ δεν ιδρύθηκε ούτε παλεύει για να είναι μονίμως από θέση αντιπολίτευσης, αλλά παλεύουμε. Και να δημιουργηθούν οι όροι ώστε αυτά που λέμε και παλεύουμε να μπορούν να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Για να γίνει αυτό χρειάζονται ριζικές ανατροπές και το λαό πρωταγωνιστή. Και θα σας φόβησε παρόλα. Το παλεύουμε μέσα στην καθημερινότητα. Έτσι. Θα σας το ζήτημα είναι να σας πω, επειδή για τους νέους, ξέρετε, πολλοί νέοι λένε αυτό το πράγμα, είμαστε η γενιά που τα έχουμε ζήσει όλα. Σκεφτείτε τώρα ένα παιδί 15-16 χρόνια, αυτά τα χιλιάδες παιδιά που θα έρθουν στο φεστιβάλ, έχω και εγώ στο μυαλό μου. Και λένε τα έχουμε ζήσει όλα, είμαστε άτυχοι που γεννηθήκαμε αυτή την εποχή με την πανδημία, με τις κρίσεις, τώρα πάμε σε τρίτη κρίση μέσα σε 15 χρόνια, έτσι. Με τον πόλεμο, με αυτά. Εμείς θέλουμε να τους πούμε ότι δεν φταίει το κακό μας το ριζικό. Μάλιστα. Είναι ένα σύστημα το οποίο σαπίζει και δυστυχώς
γίνεται όλο και πιο άγρο για τα μεγάλα δικαιώματα και πρέπει να παλέψουμε να το αλλάξουμε και είναι μια ζήτηση που χρειάζεται να ανοίξει. Να κλείσουμε έτσι με χαμόγελο, τα είπαμε και τα πολιτικά, τα είπαμε και τα ενεργειακά, τα δύσκολα που έρχονται και θα τα ξαναπούμε δυστυχώς μέσα στο χειμώνα. Μιρέα, πείτε μας έτσι. Για όσους έρθουμε απόψε εκεί, τι θα. Όχι, και όχι μόνο απόψε. Και τις υπόλοιπες μέρες. Τις καλλιτεχνικές συμμετοχές, κυρίως έτσι να ακούσουμε 2-3 ονόματα για να ακούσει και ο κόσμος που ενδιαφέρεται να έρθει ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Έτσι, έτσι. Θα αδικήσω πολλούς γιατί μιλάμε για 350. Ναι, ό,τι θυμάσαι τώρα δεν θα παρεξηγηθεί κανείς, είναι βέβαιο. Τους θυμάμαι πάρα πολύ όλους. Μπορεί ο καθένας να μπει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο site του φεστιβάλ της ΚΝΕ, να δει όλο το πρόγραμμα. Να τονίσουμε ότι πέρα από το Σάββατο είναι η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση για το καλλιτεχνικό. Λειτουργούν 5 σκηνές με όλα τα είδη μουσικής βεβαίως. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο. Και έχει μια μεγάλη σημασία που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Να τον τιμήσουμε την προσφορά του. Και με ιστορία και στο θέατρο. Πέραν του θεάτρου και του κινηματογράφου και στο κόμμα σας. Βέβαια. Αυτό. Και θα έχει και μια πολύ ωραία αφιέρωμα στον Καμπανέλη που ήταν συνοδοιπόροι με πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Μετά έχει συναυλία με την Ατάσα την Ποφίλιου. Υπάρχουν νέα συγκροτήματα. Βλέπω Μανώλη Νητσιά, βλέπω Γιάννη Μπέζο. Έχει να πω κάτι, έχει τον Τζολιά, ο οποίος θα είναι στις 10. Ναι. Γενικά στο stand-up comedy φέτος έχει όλες και τις τρεις μέρες, άμα δείτε, νομίζω όλα το τα. Το Τζολιά το δικό μας, το δικό μας καλέ, για όσους αντέχουν τη σάτυρα και θέλουν γενικότερα να γελάσει το χιλάκι σας. Πολύ ωραία. Και μπορεί να είναι μια ανάσα πολιτισμού σε δύσκολες συνθήκες, μια ανάσα έτσι συλλογικότητας, να περάσουμε καλά, ωραία, να συζητήσουμε, να ακούσουμε προβληματισμούς και κόντρα στη γενική υποκουλτούρα, αλλά κυρίως για να πάρουμε όλη δύναμη για τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Να, γεια σας.